down the beaten track. Παντρευτήκατε, το κάνατε το βήμα. Τώρα σωστό ή λάθος δεν ξέρουμε, εσείς θα αποφασίσετε. Προς το παρόν ψάχνετε το ταξίδι που θα κινήσει τον έγκαμο βίο με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μερικούς προορισμούς οι οποίοι φημίζονται για το συγκεκριμένο στυλ διακοπών. Πρώτη στάση στην άκρος εντυπωσιακή Ιταλία, καθώς συνδυάζει εικόνες που ταιριάζουν σε πολλά γούστα. Στη Ρώμη μπορεί να γίνει εκπαιδευτική βόλτα στα ιστορικά μνημεία, αλλά και ρομαντική στις πολλές πλατείες. Η ρομαντική βόλτα μπορεί να συνεχιστεί στη Βενετία, διασχίζοντας τα υπέροχα κανάλια. Τέλος, στην Τοσκάνη συγκεντρώνονται όλες οι πτυχές της ιταλικής κουζίνας. Η χαλάρωση δεν λείπει από το Μάουι που βρίσκεται στη Χαβάη, το οποίο μπορεί να αγκαλιάσει με κάθε πολυτέλεια τις πρώτες ώρες του έγκαμου βίου σας. Το ηφαίστειο Χαλεακάλα, οι καταράκτες και οι παραλίες με τη μαύρη άμμο μπορούν να σε εντυπωσιάσουν. Γνωρίζετε την Αγία Λουκία? Αν όχι, είναι ένα νησί που βρίσκεται στην Καραϊβική θάλασσα και έχει να σας προσφέρει πολλά. Ατελείωτες παραλίες και απίστευτα δάση θα σας κάνουν να ξεχάσετε αυτά που ξέρετε και το τροπικό κλίμα που επικρατεί και φέρνει αρκετές βροχές θα σας βοηθήσει να μείνετε για λίγο κλεισμένοι στο κατάλημά σας, θερμαίνοντας λιγάκι την ατμόσφαιρα. Η γοητεία της Γαλλίας είναι πάντοτε ανδιαφυσβήτητη, καθώς μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο κρασί κάτω από το ρομαντικό αέρα του Παρισιού, αλλά και να θαυμάσετε τις άκρως κοσμοπολίτικες παραλίες του Σεντροπέ. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα για κάποιους, καθώς οι προορισμοί για καμήλια ταξίδια στη χώρα μας είναι αμέτρητοι. Στη Σαντορίνη για ρομαντικές βόλτες και απίστευτο ηλιοβασίλεμα. Δώσε μου λιγάκι ουρανό. Στην Αθήνα για βόλτες στα γραφικά σογάκια της Πλάκας, αλλά και γύρω από την Ακρόπολη. Πάρε με μαζί στο πέταγμα. Στη Θεσσαλονίκη με το άκρο σε ερωτικό της ύφος. Να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου. Αλλά και γιατί όχι και στη Μύκονο, συνδυάζοντας τα ωραία τοπία με διασκέδαση. Ένα πολύ όμορφο μέρος για να περάσει παρέα με τον σύντροφό σου στο γαμήλιο ταξίδι είναι και το Μπαλί. Η Ινδονησία είναι μαγευτική με υπέροχα βουνά και καταράκτες και ειδικά αν η διαμονή σας έχει και θέα προς τον ωκεανό, οι διακοπές θα είναι μαγευτικές. Το Μεξικό είναι ένα μέρος το οποίο σπάνια ακούμε ότι επιλέγεται για γαμήλια ταξίδια. Παρ' όλα αυτά, οι δυνατότητες σου εκεί είναι κάτι παραπάνω από πολλές, καθώς μπορείς να περιπλανηθείς στα ερείπια του Τούλουμ, νιώθοντας και λίγο σαν εξερευνητής άλλων εποχών και να απολαύσεις τις υπέροχες παραλίες του Κάμπο Σαν Λούκας. Πολλά ζευγάρια αποφασίζουν να διαλέξουν την Ταϊλάνδη σαν τόπο του γαμήλιου ταξιδιού τους και δεν έχουν άδικο.
Τα τοπικά νησιά Phuket και Krabi είναι αστήριευτης ομορφιάς, αλλά μπορείς να επιλέξεις και την πρωτεύουσα Bangkok, όπου μπορείς να δεις και την περίφημη πλωτή αγορά της. Ο Άγιος Βαρθολομαίος είναι ένας παράδεισος στην Καραϊβική, ο οποίος όμως ανήκει στη Γαλλία. Το νησάκι έχει μικρά ξενοδοχεία, οπότε όποιος πάει εκεί μπορεί να αποφύγει την πολυκοσμία και να περάσει όμορφα το χρόνο του με διάθεση άκρος χαλαρή και φυσικά παρέα με το άλλο του μισό. Παραμένουμε στην Καραϊβική, αλλά μεταφερόμαστε σε εδάφη Βρετανικά. Οι Βρετανικές Παρθένοι νήσοι προσφέρουν χώρο για αμέτρητες δραστηριότητες, όπως τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την τύχη τους στο σερφ ή για τους πιο ρομαντικούς να διασχίσουν τα καταγάλανα νερά με ένα εστιοπλοϊκό.